ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Αντικειμενικά μια μεγάλη έκπληξη ο Άρης των 13 παιχτών. Τι πολύ καλό ίσως έκανε ο Άρης και τι πολύ κακό έκανε ο ΠΑΟΚ για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Άρης έκανε καλή άμυνα. Είχε τους 4 στην ευθεία πολύ κοντά και οι 2 πλαϊνοί ήρθαν με εντολή να κλείσουν σαν μπακ. Έκλεισε ο χώρος της τετράδας, ήταν πολύ κοντά, αν το δεις στο μάτς στο βίντεο, 6-7 μέτρα απόσταση τετράδας, πολύ πειθαρχημένη. Και πολύ κοντά ο Σάσα μπροστά από αυτούς 6-7 μέτρα να κόβει και να μοιράζει. Ο Άρης έπαιζε με 10 παίκτας. Ο Διαμαντόπουλος είναι ο σύπαρον, το παιδί είναι σε άλλο επίπεδο. Κάποια κιλά, κάποια δεφορμανίσματα, είναι για άλλη κατηγορία παίκτης, είναι για β' εθνική κτλ. Έτσι όπως το βλέπω. Άρα ο Άρης έπαιζε με 10 παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ ο Βλάκας έβαλε 3 στόπερ να φυλάνε τον Διαμαντόπουλο. Δηλαδή ότι μεγαλύτερη βλακεία μπορεί να κάνεις. Όταν έχεις ένα center for, το παιδί είναι στα πολύ χάλια του. Ή και μέτριος παίκτης. Σπαταλάζουνε Βλάκα προπονητή που επικαλείσε τα δελτία. Βλάκα. 3 παίκτες να μαρκάρουν ένα φορ. 3 στόπερ να μαρκάρουν ένα φορ. Ύστερα. Οι 2 χάφου για ΠΑΟΚ, ο Μαουρίτσιο και ο Καντουρί, σχεδόν δεν πατάνε ποτέ περιοχή. Δεν παίρνει γκολ από αυτού. Δεν παίρνει assist από αυτού. Θα πάρει κάποια σούτα από μέση απόσταση. Αν στα 100 πάει ένα στο γάμα, θα πούμε σκόρα ο ΠΑΟΚ. Λείπει πάρα πολύ ο Μίσιτς. Ακόμα και ο Αγκούστο με το Μίσιτς, οι δυο του ήταν πάρα πολύ πιο δημιουργικοί. Ο ένα σουτάρει από μέση απόσταση κάτι σου τούβλα. Ο άλλο κάνει τι πάσει κτλ. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που λένε να παράξει ποδόσφαιρο από την πίσω γραμμή. Ο Μίσιτς το έκανε. Έκοβε και μοίραζε. Ο Μπίσεσβρα πήγαινε, κολούσε έξω αριστερά. Ο άλλος ο Πιτσιρικάς έξω δεξιά. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι για 78 λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν πήρε χαμπάρι να βγάλει ένα στόπερ και να παίξει με ένα φορ. Έβαλε δεύτερο φορ. Έβαλε δεύτερο φορ. Έβγαλε τον Μπίσεσβρα και έβαλε. Και το 3-4-3 το έκανε 3-5-2. Έπαιζε με 3 στόπερ. Τον έβγαλε μετά και έβαλε το. Έβαλε το στόχο. Δηλαδή ένα μάτς το οποίο είναι πολύ μεγάλη βλακεία να παίξει με 3 στόπερ. Επίσης καταστρέφει το Γιαννούλη. Το Γιαννούλη μεταγραφή καταστρέφεται από το 3-5-2 ή το 3-4-3. Έχει μεγάλες διαδρομές Ιούλιο μήνα να κάνει. Έχει εξασθενήσει. Και δεν έχει τη φόρμα που έχει ο δεξής ο μπακ, ο Σοάρες. Που είναι πιο φρέσκος και ταχυδυναμικός και ανεβαίνει πολύ καλά. Και λιγότερο καταπονημένος. Πολύ λιγότερο καταπονημένος. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εντάξει. Ο Άρης αυτό που έκανε είναι άθλος. Να σταθεί στα ίσια, τα στατιστικά, αν τα δείτε που δεν τα πιστεύω. Έκανε και καταστάσεις. Έκανε φάσεις, του κόψαν ένα τέτα απαράδεκτα ο διαιτητής. Ναι. Με το Σόουζα Στόπερ και το Δελιζήσι έξω το Ρόους και με 2 παιδιά πλάγια μπακ τα οποία ο ένας. Ο δεξιός ο Μπακ, πώς το λένε, Μπακαγιάννης λέγεται. Καλός είναι, είναι άμπαλος όμως. Έχει ταχύτητα, έχει ανεβαίνει, δυνατός αυτός και τα λοιπά. Και στο όμπερ μπορεί να παίξει άμπαλος. Ήταν έπος και είναι. Ίσως και ο Κουέστα, γιατί στην άλλη συνέντευξη που δίναμε, η έκπληξη του πρωταθλήματος στα play-off. Μαζί με τον Σιμόες, στα χαφ. Έκοψε τα ντερά του. Πολύ καλά play-off. Πολύ καλά play-off. Ο Κουέστα είναι για μεταγραφή ή να πάρει πολλά λεφτά να μείνει στον Άρη. Όταν τον μπαν την άλλη εβδομάδα, αν σταματήσει τον μπαν. Και τέλος ενέργεια Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Τυχαίο περιστατικό, ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα. Ο Βιερίνια καταρχήν που μπήκε μέσα δεν ήθελε να μπει. Δεν ήθελε να μπει γιατί ο Βιερίνια θέλει για 2 χρόνια 2 εκατομμύρια. Πότε πρόλαβε να εκνευριστεί. Στο 85 μπήκε να φάει στο 90 κόκκινη κάρτα. Δεν εκνευρίστηκε. Εκνευρίστηκε που τον βάλανε. Γιατί έκανε 3-4 πάσες μακρινές, φύγε μπελά από μένα. Ο Βιερίνια στα καλά του θα πήγαινε μπροστά μόνος του, θα έμενα με τα 3 στόπερ και θα λέει φέρε μου την μπάλα να τριπλάρω, να μπω να κερδίσω φάουλ κτλ. Είναι χωλωμένος και πρέπει να γραφτεί αυτό στα site του ΠΑΟΚ και πρέπει να γραφτεί αυτό στις εφημερίδες του ΠΑΟΚ και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ότι ο Βιερίνια είναι χωλωμένος με τον ΠΑΟΚ και δεν του κάνουν συμβόλαιο. Τα άλλα όλα ότι πούνε είναι μαλακίες. Και έχω μαλακίες, δεν θέλω να λέω.